Και πάμε στην Μαρία Τζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί πέραν των άλλων, ακούσαμε χθες, σε άκουγα που έλεγες χθες για το θέμα με τις δηλώσεις του κυρίου Τσελίκ, όπου ουσιαστικά βγήκε μετά τη συνεδρίαση του κόμματος και ναζί τον έλεγε της Κεντρικής Επιτροπής. Σαν την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, ανάλογη. Αλλά εκεί δεν είχαν διαφωνίες. Βγήκε έξω λοιπόν. Προεδρεύει. Ναι. Πάντα ο Ερντογάν σε αυτή να πούμε. Λοιπόν, ο οποίος ήταν. Η δηλώση του ήταν κατακόρυφη κλιμάκωση κατά του Νετανιάχου. Ναι, μια απότομη κλιμάκωση όταν άρχισε να λέει ναζί τον Νετανιάχου, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε κρατήσει αποστάσεις ο Τούρκος Πρόεδρος και είχε πει ότι ναι, ο Νετανιάχου δεν είναι συνομιλητής μας πλέον, αυτό είχε πει, αλλά συνεχίζουμε με το Ισραήλ να συνομιλούμε. Χθες λοιπόν βγαίνει, τον παρουσίασε με ναζί, τον παρομοίασε με τζιχαντιστή του ISIS. Είπε ότι το Ισραήλ υπό την Πρωθυπουργία του διαπράττει γενοκτονία όπως τη Σεμπρένιτσα από τους Σέρβους. Είπε ότι κυριαρχούν οι βάρβαροι στη Γάζα και ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να το επιτρέψει. Είδαμε λοιπόν ξαφνικά μία απότομη κλιμάκωση από τον εκπρόσωπο του κόμματος μεν, αλλά ο Μερτσελίκ πλέον, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο Καλίν όπως ήταν ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, λειτουργεί και ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης πλέον. Δηλαδή, αυτό που μπορεί να γίνει τις επόμενες ημέρες είναι να ακούσουμε και τον Ερντογάν. Μπορεί. Δεν το ξέρουμε, δεν προδικάζουμε. Μαρία, αυτή η απότομη κλιμάκωση βλέπουμε ότι έχει μεταφερθεί και σε οικονομικό επίπεδο. Διότι δίδονται, λέει, τώρα στοχοποιούνται οι εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται με το Ισραήλ να γίνει ένα άτυπο ή τέλος πάντων επίσημο μποϊκοτάζ. Για πες μας λίγο γι' αυτό. Σπυρό, εν μέρη. Μποϊκοτά σε χαμηλού κόστους προϊόντα. Τι εννοώ, χαμηλού πολιτικού κόστους προϊόντα. Δηλαδή. Γιατί έχει εδώ και δύο μέρες που λένε ότι χθες ανακοίνωσε ο πρόεδρος, ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής, ότι δεν θα πωλούνται κοκακόλες και καφέδες Νεστλέ στις καντίνες της Βουλής. Το ίδιο έχει ανακοινώσει την προηγούμενη μέρα οι τουρκικές αερογραμμές. Είπαν ότι δεν θα πουλάμε στο αεροδρόμιο, ενδεχομένως και μέσα στα αεροπλάνα. Δεν θα πουλάμε τα συγκεκριμένα προϊόντα γιατί είναι αμερικανικών συμφερόντων, όχι Ισραηλινών, αμερικανικών συμφερόντων. Μα γι' αυτό και γελάω, θέλουμε Μαρία να κάνουμε μποϊκοτάζ. Το εμπορικό συμφίγιο με το Ισραήλ ήταν πάντα στο Θεό. Ανεξάρτητα από τις σχέσεις που είχε η Τουρκία με το Ισραήλ, που ήταν κάκιστες στα προηγούμενα χρόνια, το εμπορικό συμφίγιο μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ ήταν στο Θεό πάντα. Είναι ο 10ος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας στο Ισραήλ. Αλλά τώρα ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι χάλιβα και τσιμέντο, που είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής του Ισραήλ, η Τουρκία, αυτό δεν το μποϊκοτάρει η Τουρκία. Και μάλιστα εδώ λένε και πρώην διπλωμάτες, Τούρκοι διπλωμάτες, ότι ο χάλιβας και το τσιμέντο που στέλνει η Τουρκία στο Ισραήλ χρησιμοποιούνται, ένα μέρος από αυτόν, χρησιμοποιούνται στα φράγματα που φτιάχνει το Ισραήλ στη Γάζα. Γιατί η ρητορική καλή και είναι και λέει με τους Παλαιστινίους και οι εμπριστικές δηλώσεις, αλλά ο παρά στην τσέπη είναι καλύτερος, μου φαίνεται. Ενώ υπάρχει λοιπόν καταγγελία ότι από την πίσω πόρτα πηγαίνουν προϊόντα με τα οποία φτιάχνει το Ισραήλ πράγματα εναντίον των Παλαιστινίων, σε αυτά δεν υπάρχει μποϊκοτάζ. Γι' αυτό είπα νωρίτερα χαμηλού πολιτικού κόστους μποϊκοτάζ. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το επίσημο, τέλος πάντων, όπως κηρύχθηκε, ή το κλίμα αυτό εναντίον του Ισραήλ, αλλά εν μέρη. Προσπαθεί να διατηρήσει τις γέφυρες. Επίσης, να πω και μια άλλη εξέλιξη, ότι η κόρη του Ερντογάν, η Σουμεγέ, αυτή που είναι παντρεμένη με τον Μπαϊρακτάρ που φτιάχνει τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, έχει καλέσει από σήμερα σε συλλαλητήριο, να τη βλέπουμε, μπροστά στην Αγία Σοφία για την Παλαιστίνη. Έχει καλέσει τις γυναίκες. Είναι πρόεδρος μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης για γυναίκες και λέει ότι από σήμερα, από τις 12 μέχρι και τις 15,
15 Νοεμβρίου θα πηγαίνουμε κάθε μέρα στην πλατεία Σουλτάν Αχμέτ, δηλαδή μπροστά από την Αγία Σοφία, για να διαδηλώνουμε υπέρ των Παλαιστινίων γυναικών και των παιδιών που χάνονται. Και η οικογένεια κιόλας. Βλέπουμε ότι μέσα ακριβώς βγαίνει μπροστά η οικογένεια. Όπως και ο γιος και ο γαμπρός που βγήκανε μπροστά στο συλλαλητήριο, στη διαδήλωση που έγινε πρώτη υπέρ της Παλαιστίνης. Πριν ακόμη σε άλλη διαδήλωση που δεν έχει πάει, σίγουρα δεν υπάρχει την... Δεν νομίζω να την άφηνε ο πρόεδρος σε άλλη διαδήλωση να πάει. Σε αυτή είναι η πρημοδότηση, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε και στο πάντα. Για την κόρη. Βέβαια.